Κοίτα οι σελίδες μπροστά μου, απλωμένες, και να τις γυρίσω πίσω, να τρέξω να φτάσω να σταθώ σε μια υπέροχη, σε μια τεράστια ημερομηνία. Ναι, πολύ μεγάλη. Ποια είναι αυτή? Να φύγω πίσω από μεταπολίτευση στην Ελλάδα, από δεύτερο παγκόσμιο, πρώτο, 1900, να πάω στην Αναγέννηση, πίσω, σταυροφορίες, παραπίσω, στο Βυζάντιο, κατεβαίνω, φτάνω και μας δείχνει μηδέν. Προ και μετά Χριστού η ανθρωπότητα αναγκαστικά εκεί δημιουργεί ένα μελάνι, ένα αιώνιο σημάδι, και το οποίο χωρίζει την ανθρωπότητα μπρος και πίσω. Είναι η γέννηση του Χριστού δίπλα μας, κοντά μας. Και κρατήστε τη μεγάλη αυτή χαρά. Και πιο πίσω, ο παππούς Αλέξανδρος, Σοκράτης, παραπίσω, Πυθαγόρας, πάω να χαθώ πίσω. Και πού να πάω? Να πάω στον παππού Αδάμ και στη γιαγιά Εύα. Ήταν οι πρώτοι που πάτησαν στη γη αυτή. Κι άλλος κανείς. Και ήταν από το Θεό φτιαγμένοι. Κι όμως παράκουσαν. Δεν άκουσαν. Δεν δέχτηκαν την απόλυτη δική αγάπη. Έτσι βγήκαν από τη χαρά. Αλλά εκεί ακούστηκε εξπέρματος γυναικός. Και να λέει ο διάολος, μα βγήκαν από τον παράδεισο. Ποιο σπέρμα γυναίκας? Τι γίνεται? Την τρέλα μου μέσα. Τρελαίνεται αυτός. Και ψάχνει τώρα και αρχίζει να σκοτώνει αβέρτα ο Κάιν, τον Άβελ, και από εδώ και από εκεί. Και προβλήματα και εντάσσει. Και μετά τους κριτές και μετά τους προφήτες. Κάτι γίνεται. Μέχρι και τον Ηρώδη έφτασε με τα παιδάκια. Δεν μπορούσε να τσακώσει τι συμβαίνει. Τι πάει να πει σπέρμα και γυναίκα? Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται, σου λέει. Πώς? Και γέννησε η Παναγία μας στα 16 της. Και ήταν πριν. Και έμεινε μετά παρθένος. Και δεν ήταν παντρεμένη. Και γέννησε. Μα πώς? Φοβερό πράγμα. Έτσι, φίλοι μου, ήρθε ο Θεός. Τόσο ανεπαίστα, τόσο γλυκά, σε μια νύχτα. Τόσο θεϊκά, που η μητέρα του δεν έμεινε έγκυος από άνδρα. Γιατί? Για να μην κουβαλάει το πραγματορικό μάρτυμα και άλλα πόσα όσα. Και γεννήθηκε. Και η μαμά του, η μαμά μας, η μεγάλη μας αληθινή μαμά, η Παναγία μας, έμεινε και πάλι παρθένα. Γιατί? Γιατί έτσι ξεκίνησε και έτσι έμεινε. Πέρασε από μέσα της, μεγάλωσε με τα πανάγια αίματά της και γεννήθηκε ο Χριστός. Και ήρθε στη γη να σταθεί. Και αυτό είναι που θα γιορτάσουμε. Θα θυμηθούμε και πάλι εκ νέου και θα κυνηγήσουμε το χρόνο πάλι πίσω και πάλι τώρα, γιατί δεν υπάρχει σε αυτό ο χρόνος. Να δούμε τη γέννηση του Χριστού. Και εδώ, φίλοι μου, επιτρέψτε μου, γιατί ήρθε? Για να βάλει μια τάξη, να πει τέρμα στο θάνατο. Δεν μπορείς, του λέει άλλο εσύ, να καταστρέφεις τα παιδιά μου, το μεγαλύτερο, το τελειότερο δημιουργήμα μου, τον άνθρωπο. Και κατέβηκε στη γη ο ίδιος ο Χριστός. Ναι. Για το λόγο αυτό που ακούμε. Πάλι. Δεν θα το πάω μακριά. Κάποιος θα πει, μα παραμύθια. Κοιτάξτε, επειδή είναι θέματα σοβαρά, παγκόσμια, οικουμενικά, όχι οικουμενιστικά, οικουμενικά, δεν επιδέχονται καμιάς ούτε ελάχιστης αντίδρασης. Απλά το δέχεσαι ή όχι. Δεν το πιστεύεις, γυρνάς στην κουβέντα, το κανάλι και πας να ακούσεις ένα τσιφετέλι. Το δέχεσαι, προχωράμε παρέα. Και στο τέλος ο λογαριασμός. Κλείνω την παρένθεση, βάζω τελεία, συνεχίζω άμεσα. Και ήρθε λοιπόν.
και ήρθε για να δείξει την αγάπη και ήρθε για να δείξει τη συγχώρεση και ήρθε να πει ότι εδώ είμαι, μπορώ και μόνο εγώ μπορώ να κουβαλήσω στην πλάτη μου ό,τι αμαρτία έκανες άνθρωπε, αχάρισες την αγάπη μου, στη θεϊκή αγάπη, και ήρθα εγώ εδώ να περπατήσω στη γη, να γεννηθώ από την Παρθένο Μαρία, από τη μαμά μας δηλαδή, να μεγαλώσω, να κάνω όλα τα καλά και εσύ πάλι αχάριστε άνθρωπε να μου οδηγήσεις στο σταυρό και να σταυρωθώ υποκινούμενος από το δαίμονα. Αλλά και πάλι δεν μπορούσε να καταλάβει ο δαίμονας, θα το πούμε και αργότερα στην Ανάσταση, του λέει σκοτώνω άνθρωπο και πώς έγινε, τον κατάπια, μα αυτός αναστήθηκε, με πήρε, με τρέλε, με έσκησε, τι έγινε, έφαγα χώμα και έβγαλα ουρανό, τι γίνεται, είχε τρελαθεί, επιστρέφω. Και εσύ λοιπόν φίλοι μου, ήρθε ο Χριστός στη γη για να δείξει την αγάπη, τη συγχώρεση, ότι είμαστε όλοι εδώ. Εδώ φίλοι μου, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Δεν είναι φίλοι μου ο Χριστός που είναι στην κούνια το παιδάκι με τα δωράκια, τα λαμπιόνια και όλα αυτά. Αυτά είναι δυστυχώς αργότερα. Δεν θα πω κακά, αλλά πολύ, πολύ πιο μετά. Το σημαντικό είναι το μήνυμα ότι ο άνθρωπος πλέον έχει την ευκαιρία, επιλογή του να μην πεθάνει. Να γεννιέται και να είναι αθάνατος, όχι μελοθάνατος και να περιμένει το πότε θα πεθάνει. Όπως ένα σκυλί θα γεννηθεί, θα το έχουν καλά, θα το έχουν άσχημα, μετά από λίγο θα πάει στη λάσπη να κοιμηθεί για πάντα και να ψοφήσει. Είναι έτσι ο άνθρωπος. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη χαρά, απίστευτη θεϊκή τιμή. Να περπατήσεις δίπλα με τους Αγίους, χέρι-χέρι με τον Χριστό, και να νικήσεις τα προβλήματα. Πλέον δεν πεθαίνεις. Πλέον ζούμε. Πλέον γιατί ήρθε ο Χριστός και άνοιξε την πόρτα. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να σπάσει την πόρτα αυτή. Άλλος δεν μπορούσε. Και κουβάλισε στην πλάτη του την κάθε αμαρτία. Και έκανε τόσα καλά. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, αυτά τα Χριστούγεννα που ζούμε, αν θέλουμε, ας είναι τα πρώτα και να τα εξελίξουμε σε καλύτερα. Δεν είναι να πούμε χρόνια πολλά, το ρεβεγιόν, τα βαψίματα, τα μαλλιά. Γιατί βλέπετε, θα έρθει 25 Δεκεμβρίου. Θα πούμε χρόνια πολλά, να είστε καλά, θα φάμε. Και την άλλη μέρα και όλοι θα πούμε, μωρέ, γιορτές για τα παιδιά ήταν. Τι κατάλαβες? Θα σας πω τι κατάλαβες. Όταν δεν νηστεύσεις, όταν δεν εξομολογηθείς, όταν δεν κινούνεις, γιατί, πολύ απλά. Για να μπεις και να κάνεις αυτό που σου λέει ο Χριστός, τότε θα καταλάβεις. Είπα και άλλη φορά, μπορεί κάποιος να πάει να παίξει ποδόσφαιρο φορώντας τακούνια και κουστούμια, πρόβλημα. Θα μπορούσε κάποιος να πάει να παίξει μπάσκετ χωρίς χέρια και πόδια. Θα μπορούσε κάποιος να κάνει θέατρο χωρίς τους όλους κανόνες και το ρόλο κλπ. Κλπ. Της ηθοποιίας και αυτά. Όχι. Πάντως χρειάζεται ένας κανόνας και ένας νόμος. Και ερχόμαστε εμείς να υπακούσουμε στον προπονητή, στο δάσκαλο, στο συνάδελφο, στο σχολείο, στο δάσκαλο, στο γιατρό. Σχεδόν τυφλά για την υγεία μας, την ασφάλεια, τον αθλητισμό μας. Και ότι ίσια με το Θεό τα ορίζουμε μόνοι μας. Εγώ τον έχω μέσα μου. Εγώ θέλω έτσι. Και οκ. Και το έκανες έτσι. Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, ήταν μια μέρα αργίας, κάθεσες, τη βολεύτηκες, δεν έφαγες, δεν δούλεψες, παίρνεις 5 φράγκα, γλέντισες, πάνε τα Χριστούγεννα. Ναι, πάνε. Γι' αυτό όμως που δέχεται το μήνυμα το πώς είναι τα Χριστούγεννα, πώς είναι η αγάπη, πώς είναι η συγχώρεση, πώς είναι ο εκκλησιασμός, εκεί θα παίρνει μάτι τι παίζει, εκεί θα καταλαβαίνει την αλήθεια, εκεί θα πει, δεν είναι ο Χριστός σε μια κούνια. Ένα παιδάκι που κοιμάται και χαμογελάει, και ήρθαν οι τζομπαναρίκοι και του φέραν κάτι αρνιά και κάτι γάλατα. Όχι, λέει, οι τρεις μάγοι. Απίστευτα πράγματα. Με το που γεννήθηκε ο Χριστός, ανέτειλε ο μεγάλος αστέρας που οδήγησε τους μάγους. Ουδέποτε εμφανίζεται να λέει πουθενά οι τρεις μάγοι. Εμείς βάλαμε και αριθμό και ότι φέρανε και τα συγκεκριμένα δώρα τους κλπ. Και βρήκαμε και ονόματα. Ήταν οι μάγοι. Πόσοι δεν ξέρουμε. Και δίνει τους μάγους να προσκυνούν τον Χριστό μικρό παιδάκι στη σπηλιά. Παραμύθι. Ήταν τόσο μακριά η Περσία μέχρι και τη Βηθλεέμ που θέλαν περίπου σημερινά με τις καμήλες και λοιπά και το καραβάνι περί τα 2 χρόνια. Οι μάγοι έφταναν να τον προσκυνούν όταν ήταν πλέον 2 ετών ο Χριστός σε σπίτι. Βλέπετε ένα παραμύθι από ταινίες, από παρέες, από περιοδικά. Κλάει δηλαδή, ένα απίστευτο μπέρδεμα. Τα αφήνω. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, ο Χριστός ήρθε και κατέβηκε να δείξει, ανοίξει την πόρτα. Όχι να χαμογελάσουμε τα δωράκια, να κάνουμε τα μαλλιά στο κομμωτήριο παραμονή, να φάμε, να κάνουμε ρεβεγιόν και πάει. Γι' αυτό ακριβώς φίλοι μου δεν καταλαβαίνουμε Χριστούγεννα. Δεν μπορούμε να νιώσουμε. Αν δεν απλώσουμε να βοηθήσουμε τον γείτονα που πονά, που πεινά, αν δεν εκκλησιαστούμε, αν δεν συγχωρέσουμε, αν δεν κοινωνήσουμε, αν δεν αγαπήσουμε, αν δεν αγαπηθούμε, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα. Δεν γίνεται να υπάρχουν Χριστούγεννα. Θα είναι μια μέρα όπως η Τρίτη, η Πέμπτη, το Πάσχα, το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, τον Αύγουστο κλπ. Τέλειος, πέρασε, πάει. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα πρωτίστως Χριστού γένα. Γεννήθηκε ο Χριστός. Το γεγονός. Ούτε ρεβεγιόν, ούτε κλαμπ, ούτε βρακιά, ούτε κολλιά, ούτε τίποτε. Εμείς ξενυχτάμε, πίνουμε και λέμε χρόνια πολλά. Γιατί λες χρόνια πολλά? Δεν το πιστεύεις. Τι είναι εκείνο που λες? Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν και σήμερα
να σταθούμε απέναντι. Έχουμε μέρες. Ο Θεός δίνει ακόμη μια ευκαιρία να καταλάβουμε γιατί, όχι τίποτα άλλο. Για να γλυκάνουμε τη ζωή μας, να ομορφύνουμε, να καλυτερεύσουμε, να είναι καλύτερα τα πράγματα για μας τους ιδίους. Μόνο έτσι θα είναι τα πρώτα μας αληθινά Χριστούγεννα. Γιατί φίλοι μου, με αυτή την κατάτια, την τρέλα, το έγκλημα, το πόνο, τα προβλήματα, τους θανάτους, τις αρρώστιες, τη μοναξία, τα διαζύγια, ό,τι παράπονο, εάν και δεν μπει άμεσα ο Χριστός στην καρδιά μας και μετά στο σπίτι μας, δεν μπορούμε. Δεν αλλάζει κάτι, φίλοι. Να παραμένουμε πικραμένοι. Πέρασα και τα Χριστούγεννα και το καρναβάλια και το καλοκαίρι και το Πάσχα και όσοι θα είναι πλά ίδια. Ίδια μέχρι που να γίνει ένα μπαμ. Έφυγε και αυτός. Όλοι θα πεθάνουμε. Μια μιζέρια, μια πίκρα ή σπάστα, γλέντα, ό,τι να είναι κάνει και μετά θα πεθάνεις. Δεν έχει αξία. Δηλαδή και να ζεις και τι να λέει. Αυτός έφυγε, αυτός δεν έφυγε. Ο Χριστός λοιπόν άνα τους αιώνας δεν είναι ένα παιδάκι μες στην κούνια. Όχι, είναι αγάπη, είναι δικαιοσύνη. Κατέβηκε να σου δείξει και πλέον ξέρεις. Αν δεν θέλεις να μάθεις, επιλέγεις. Πάλι καρίσια, δεν σε πιστεύω Χριστέ, δεν γουστάρω. Θέλω έγκλημα, θέλω πορνεία, θέλω ναρκωτικά, θέλω την παλιά, θέλω κόλαση, θέλω πόνο αιώνα. Τον έχεις. Εγώ σε πιστεύω. Θα αγωνιστείς, θα μείνεις και μόνος και επικραμμένος. Θα είναι πάντα δίπλα ο Θεός. Θα βοηθάει, θα στηρίζει. Μα έχω προβλήματα. Και βλέπετε, να μια μεγάλη διαφορά. Πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν έχουν Χριστό, τι λένε, πω, οικονομική κρίση. Τι να κάνω, δεν έχω χρήματα. Υποφέρω, πονάω, είμαι άσχημα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, όλα άσχημα είναι, παράτατα. Και είναι πικραμένος, θλιμμένος, είτε γέρνει στο κρασί, είτε στα ξέκω από αυτά, είτε στις παρέες, είτε στις γυναίκες, ή στους άντρες, ή στο οτιδήποτε για να ξεχάσει, αλλά δεν ξεχνά. Και καταπίνει χάπια για έρωτα, για χαρά, για πανηγύρι, για δίαιτα, για παρέα, για διάθεση. Ο άλλος που έχει Χριστό, σου λέει, δεν έχω χρήματα. Έχει ο Θεός. Μα έχω μια ασθένεια. Έχει ο Θεός. Να μια διαφορά. Η αισιοδοξία, η ελπίδα, η αληθινή. Ακούτε. Εγώ λέει θα σου πω την αλήθεια, πολιτικός, γιατρός, και ποιος είσαι ρε φίλε, και τι είναι, και πού τη βρήκες. Μόνο φίλε μου ο Χριστός έχει την αλήθεια, μόνο την αγάπη. Ό,τι καλό και άγιο πηγάζει μόνο από τον Χριστό, τελεία. Ούτε από τον εαυτό μας, ούτε από τον παρακάτω, ούτε από τη μόδα, ούτε από τα κέρα. Δεν μπορεί. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να παραγάγει ελπίδα, τι είναι για να παραγάγει αυτός και δεν μπορώ εγώ. Δεν γίνεται. Φίλε μου, μεγάλη μέρα ξημερώνει, κυλάκι είναι μπροστά μας. Είναι στα χέρια μας να γονατίσουμε, αλλά προσέξτε. Το κάθε πράγμα στην ώρα του και σωστά. Θες να καταλάβεις, να καταλάβουμε Χριστούγεννα. Είναι νηστεία, είναι ο παπάς, είναι εξομολόγηση, είναι συγγνώμη, είναι η Θεία Κοινωνία, είναι η Εκκλησία. Αν δεν, πρόβλημα. Πώς να πάω στην Εκκλησία και να κοινωνήσω όταν μισώ το γείτονα και έχω ξεσκίσει τις πάντες αηδίες κάθε μέρα από ταινίες, πορνό, παρέες και χαζά. Δεν μπαίνει. Θέλει καθαρή καρδιά ο Χριστός. Θέλει συγχώρεση. Θέλω να αγαπηθώ με το γείτονα, να βοηθήσω το φτωχό, να πάω στον παπά να πω συγγνώμη και να συνεχίσω, να εκκλησιαστώ. Να, όλα αυτά. Αλλιώς, φίλοι μου, θα είναι απλά μια ημέρα αργίας, κάποια χρήματα, κάποια ρεβεγιόν, κάποια εκείνα, κάποια τα άλλα. Χρόνια πολλά. Γιατί χρόνια πολλά. Χριστούγεννα, και τι έγινε. Τι έγινε. Α, μια ημέρα μα. Για τα παιδιά. Βλέπετε. Κάναμε την τεράστια παγκόσμια φοβερή ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός στη γη και να λένε έμορφα για τα παιδάκια, τα δώρα. Ποιος είπε. Ποιος είπε αυτό το πράγμα και είναι λάθος και είναι παραμύθι και είναι άσχετος ο ποιος το λέει και δεν έμαθε ή δεν θέλει να μάθει να μην ζωρίσει την κεφάλα του. Όποιος τολμά, όποιος θέλει, όποιος πιστεύει ότι αξίζει, εκείνη η πόρτα, εκείνο ο Χριστός, εκείνη και η αλήθεια. Έρχομαι να καταλαγιάσω το λόγο και τη σκέψη μου. Πλησιάζουν. Φτάνουν οι μέρες. Πρέπει, είναι καλό, επιτέλους μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα στο φως, στην ελευθερία, στην αγάπη. Στο όμορφο, στο αιώνιο, στο ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Έχουμε ευκαιρία να αγγίξουμε με τα γόνατά μας τη φάτη και να ζητήσουμε. Τι να ζητήσουμε, να του δώσουμε τα σκουπίδια μας. Δηλαδή τον πόνο, την πίκρα, το παράπονο, τη φτώχεια, το θάνατο, την αρρώστια. Και να μας τα γυρίσει με αγάπη, με χαρά, με υγεία, με αιώνια ελπίδα, γιατί εκείνος μπορεί και την έχει. Είπα κι άλλη φορά. Να το αφήσουμε στα πόδια του. Την πονεμένη μας καρδιά. Χριστέ μου, πόνεσα, αδικήθηκα, δεν είμαι καλά, πικράθηκα, πληγώθηκα, δεν έχω χρήματα, η υγεία μου. Και εκείνος που την έκανε θα μας την επιστέψει λαμπερή και ζωντανή. Και είναι το μόνο. Ας αφήσουμε λοιπόν ό,τι μάθαμε στραβά, ας ρωτήσουμε τα καλά και εδώ είμαστε για τα καλύτερα. Χρόνια πολλά στα μπέλος κλίμη στα σέβη μου.
μακριά σε ένα σταύρο, σε σπηλιά ταπεινή. Ο μικρός μας Χριστούλης ήρθε να γεννηθεί. Τα αστέρια απ' τα ουράνια σκύβουνε και κοιτούν. Τα χειρένιο κρεβάτι βλέπουν και απορούν. Τα χνότα των τζών έχει για ζεστασιά. Μα μικρός μας Χριστούλης πάντα χαμογελά. Μικρέ μου Χριστούλη, σ' αγαπάω πολύ. Δείξε μου απ' τα αστέρια μια ματιά στοργική. Χριστέ μου, κοντά μου, μείνε πάντοτε να μου. Να σε φίλος δικός μου, σου ζητώ ταπεινά. Και τα άλλα παιδάκια φύλαγε τα κι αυτά στο δικό σου. Σε ένα στάβλο, σε σπηλιά.